Μπάριος βγαίνει από αριστερά. Μπαλιά του Μπάριος για τον Κωστίκο. Μπάριος και πάλι αφήνει για τον Πονόβο που μπαίνει στην περιοχή. Μαρκάρεται και ο διαιτητής δίνει πέναλτι. Ακριβώς το έκτο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Ολυμπιακός κερδίζει πέναλτι. Ο Κωστίκος στην εκτέλεση του πέναλτι στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ολυμπιακός προηγείται εδώ στη Βέρεια με 1-0 με το εύστοχο χτύπημα πέναλτι του Γιώργου Κωστίκου. Τερζόπουλος στην εκτέλεση του κόρνερ. Με δεύτερη προσπάθεια, μια μεγάλη φάση μπροστά στο τέρμα του Ολυμπιακού στο 13ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Ο Σιφιανόπουλος στην ατομική προσπάθεια. Σαλουχίδης κάνει το σουτ, διώχνει ο Παπαχρήστου. Τερζόπουλος σε καλή θέση προσπαθεί να κάνει το σουτ. Σαλουχίδης ο διαιτητής δίνει πέναλτι αυτή τη φορά υπέρ της Βέρειας. Είναι το 15ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και δίνεται η μεγάλη ευκαιρία τώρα στη Βέρεια να ισοφαρίσει με το πέναλτι που κέρδισε. Τσαλουχίδη στην εκτέλεση την πέναλτη, σουτάρει και ανοίγει την μπάλα στα δίχτυα. Είναι το 1-1, 16ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου και έχουμε Βέρεια Ολυμπιακός 1-1. Ατομική προσπάθεια του Ανδρέα Μπονόβα. Μπάριος με μία για τον Σεματζίδη που βγάζει την σέντρα. Κεφαλιά ψαράκι και η μπάλα είναι στα δίχτυα. Το γκολ είναι από τον Μπονόβα στο 20ο λεπτό του πρώτου ημιχρόνου. Έχουμε Βέρεια Ολυμπιακός 1-2 με το γκολ που ξαναβλέπετε. Παλιά για τον Αντωνίου. Και ο τελευταίος βρίσκει τον Καλτσά. Καλτσάς που προσπαθεί να κάνει και κάνει το σουτ. Αντωνίου σε καλή θέση για σουτ. Βγαίνει ο Σκούνας από πριν με τα πόδια. Ο Καλτσάς το είναι εκτέλεστης του κόρνερ. Βγαίνει ο Σκούνας. Η μπάλα τελικά απομακρύνεται από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού σε νέο κόρνερ. Εκτέλεσης και πάλι ο Καλτσάς. Απομακρύνουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Κερδίζει ο Χατζηαθανασίου, προσπαθεί να περάσει. Τερζόπουλος, Καλτσάς. Καλτσάς κάνει και το σούτ, μπλοκάρει ο Σκούνας σταθερά. Τερζόπουλος εκτελεί. Βγαίνει ο Σκούνας και είναι το 2-2 από τον Πιτό που είχε περάσει μπροστά. Στο 18ο λεπτό του δεύτερου ημιχρόνου με τον γκολ που ξαναβλέπετε η Βέρεια κάνει το 2-2. Σεμερζίδης, Μπονόβας για τον Βράμπλης που φεύγει από δεξιά. Βγάζει τη σέντρα ο Βράμπλης, έρχεται ο Μπάριος, προσπαθεί να κάνει το σούτ, την μπάλα τελικά θα φύγει. Αδαμόπουλος στο ελεύθερο.